minha ia ia distrofia em que minha distrofia na nossa promoção mi terra e mané piscia via sotama dos paiono batiano via vas e gepsali com oreotera via vasbata via na εξυψώσει των χριστιανών από τα Αγίνα εις τα Επουράνια. Να πείσει τα πρόσχερα και να ανέβει δια του Θεός εις τα υψηλά και ως άειλος όπου είναι ο νους να ενωθεί τα ουράνια τάγματα δηλαδή με τους Αγίους Αγγέλους να δοξολογεί, να προσυμεί και να ευχαριστά τον δυστυχό του Θεού, δηλαδή τον τέλειο και ημέρα. Επέσει όσο είναι το δυνατό σας εξηγήσαμε αν και με τα γράμματα, αν και με τα διάφορα τη σημερινή περικοπή όπου εδιαβάστηκε προλίγου του Ευαγγελίου και πάλι εφέτος ότι ετοιμηθούμε να σας πούμε από εκείνα που έχουμε διαβάσει. Η πίστη δια των Θεών εστηρίχθηκε από αυτούς που τον αγαπήσανε μέχρι αίμα του, δηλαδή ελώσανε το αίμα τους και τόσο πολύ τον αγάπησαν όπου δεν μελογαριάσανε καθόλου τον εαυτό τους ότι ποιότι ήσαν άνθρωποι, αλλά για αυτήν την σταλαγματιά το αίμα που είχαν στο σώμα τους, γι' αυτό το έδωσαν ζώσα θυσία εις αυτούς όπου το έδωγε, δηλαδή ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, εις όλα σας επιστολάς του, αρχίζει, καθώς σας είπαμε πολλές φορές, Παύλος κλητός και λοιπά. Είδε την επιστολή η οποία επιγράφεται προς Εβραίους, επειδή οι Εβραίοι είχαν εναντίον του φθόνου, δεν λέγει Παύλος, αλλά αρχίζει από πού, από αυτή την κοσμογονία και τι λέγει, ότι πολλές φορές και με πολλούς τρόπους ομίλησε ο Πανάγαθος Θεός. Εις όλους και δια του Ιού, δηλαδή δια του Κύριου ημών Ζουστού, δια του οποίου και τον κόσμο των νοητών και στην τον επίση. Κατόπιν ομιλεί περισσότερο και σήμερα έρχεται δια να δώσει εις ημάς αιτία να ανέβει ο νους μας υψηλότατα, παίρνει επιχειρήματα δια να μας στηρίξει εις αυτή την ευσέβεια η οποία είναι η Ορθόδοξος φύση. Γιατί λέγεται Ορθόδοξος, διότι η ψυχή έχει πέντε δυνάμεις και μία από τα δυνάμεια της ψυχής είναι η δόξα. Και αν έξαφνα κανείς έχει ορθή δόξα, τα βλέπει ορθότατα, δηλαδή βλέπει τον ήλιο εν τη φύση του, βλέπει τη σελήνη, βλέπει τους αστέρας, βλέπει τον ουρανό, σκέπεται υψηλότερα, και ως ότου δια της δόξης ανέρχεται εις το έβδομο πάτωμα του ουρανού, κατόπιν ευρίσκον επίλων ουρανών και μετά τα αυτά ενούται μετά του τρεις προστάτου Θεού, δηλαδή δια το μαζί με τους Αγίους Αγγέλους των Δοξολογή. Αυτό το χάρισμα το είχε αξιωθεί ο Απόστολος Παύλος και επειδή το είχε αξιωθεί, είχε μεγάλη συναφορία μέσα του εάν δεν το μετέδιδε. Και δια το, μεταδώσει, ομιλεί από τα ταπεινά και ανεβαίνει ψηλά. Και τι λέγει, ότι ο Μωυσής εκάθισε μέσα εις το σπίτι του Φαραώ. Εκεί ήταν γιος του βασιλιά. Δεν καταλέχει όμως να καθίσει μέσα και ονομαστεί ο γιος του βασιλιά, αλλά αφήκε το σπίτι, αφήκε την δόξα, αφήκε την κεφτιμά του, την κόκκινη, την κατέρα του Φαραώ
και πήγε μαζί με τον εβραϊκό λαό, ο οποίος εντιώθητο και ευρίζεται. Και γιατί ευρίζεται? Διότι το απόγονος του Ιακώβ, εκ του οποίου εις τους τελευταίους καιρούς θα ενταγεί στο Υιός και Λόγος του Θεού την ανθρωπίνη σάρκα, και από ποιο Υιό, του Ιακώβ από τον Ιούδα, εκ του οποίου το κυριακό Θεοτόκος, η βασίλισσα του Έστη του Κοινωνικούς. Και εκεί, άλλο τίποτα δεν σκέφτεται, παρά μόνο τα σύμβρις και στενοχωρίας, τα σοφίας υπέμεινε ο εβραϊκός λαός και έπρεπε να γίνει μέτοχος καθώς και γέπτο, και κατόπιν δια του Μωυσέως εξήλθε ο εβραϊκός λαός από μέσα από την Αίγυπτο και πήγε εις τη γη της επανειδητίας. Η μετατάρτα, όπου αγάπησαν τον Θεό και ο Δαβίδ και όλοι, επειδή επίσεψαν στα λόγια του Θεού, αξιωθήκαν μεγάλων χαρισμάτων, αξιώθησαν να είναι βασιλείς, αξιώθησαν να βράξουν στόματα των λεόντων καθώς οι τρεις πέδες, αξιώθησαν τη δύναμη του πυρός, καθώς ο οι τρεις πέδες τη δύναμη του πυρός, και τα σώματα των λεόντων του προφήτης Δαγή, το φυριόγισμα προφήτης Ισαΐας, τον λάμπο του κόπλου ο προφήτης Ιερεμίας, και με ένα λόγο όλοι αυτοί περιπέστησαν μόνο και μόνο επειδή επίστευσαν ότι η πίστη είναι ελπιζομένων υπόστασης. Δηλαδή, επίστευσαν αυτοί όλοι, και εφόσον επίστευσαν όχι εις πράγματα τα οποία έβλεπαν, αλλά ήλπιζαν. Και όντως η ελπίδα του δεν τους εντρόπιασε, αλλά είδαν τι, είδαν αυτόν τον Θεό λόγο μετά την Ανάσταση, να κατέβει κάτω εις τον Άδειο, να κηρύξει εκεί την έλευσή του και να πιστέψουν αυτοί και με μεγάλη χαρά ανεστήθησαν, καθώς λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και πολλά σώματα Αγίων ηγέθη και εμφανίστησαν στην Αγία Πόλη του Ιερουσαλήμ. Άρα, η πίστη είναι το μεγαλύτερο δώρο που εδόθηκε από τον Μονέα στον Θεό εις εκάστου ανθρώπου την καρδία, και εκείνος όπου πιστεύσει ορθώς, εκείνος αξιούται να είναι μέτοχος από πού, από εδώ, καθώς λέγει ο Άγιος Σημείο ο Νέος Θεολόγος, να είναι μέτοχος πού, εις τη χαρά και αγαλίαση, τίνος των ενεργειών του Συνωστάτου Θεού. Αλλά μόνο η Παλαιά Διαθήκη είχε μάρτυρας. Η νέα Διαθήκη δεν είχε, είχε αρκετούς. Είχε τους Αγίους Αποστόλους, είχε Αγίους Μάρτυρας και ανοίξατε την 7η του μηνός Μαρτίου και θα δείτε εκεί, τι θα δείτε, 42 αξιωματικούς οι οποίοι μαρτύρησαν εις το αμόριο. Και από ποιους μαρτύρησαν και δια ποια αιτία, εχμαλωτήσαν από τους Οθωμανούς. Και αυτοί εμβιάζουν να αρνηθώσουν την πίστη του Δεσπότου Χριστού. Αυτοί όμως αντέσαν και υπέστησαν τα μαρτύρια και ήρθαν τη συζήτηση μεταξύ των Οθωμανών και απέδειξαν από τον Καραφάς ότι ο Μωάμεθ είναι ο ένας απαντεό και τίποτα περισσότερο και όχι είναι προφήτης καθώς επίστευαν και πιστεύουν οι Οθωμανοί. Ανοίξετε με τα λάφτα εις ας 9 του Ιουδίου μηνός και θα δείτε 40 στρατιώτας οι οποίοι συνεχίσαν από ένα βασιλέα Αγρικόλαο και αυτός ο βασιλεύς τους εδίδαξε πολλά να πείσουν την πίστη του Χριστού, αλλά εκείνοι όμως δεν κατεδέξαν το, και το πολύ κρύο, και διέταξε ο βασιλεύς να τους βάλει μέσα εις την λίμνη της Σεβαστίας, το οποίο είχε γέντο. Μέσα εις αυτήν σκεφτείτε, να είναι χυμός βαρύς, να είναι χιόνια, να είναι πάγι,
και μέσα εις αυτήν την κήτη να υπάρχουν ανθρώπινα σώματα και από το κρύο γνωρίζετε όσοι είσαστε επιστήμονες ότι το αίμα μαζόμεται πάνω στη καρδιά γιατί μένουν αγωγίστος ευχαριστούντες τον Θεό που πέρεγα αυτά τα λόγια καθώς τα λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Όχι μόνο αυτοί, αλλά η μήτρη μόνο Εκκλησία, η Ορθόδοξος, η Ανατολική, καθώς λέγει ο Άγιος Μακάριος στο Κορίνθου, στην Ευαγγελική Σάλπικα, δεν θα πάψει έως της συντελείας του αιώνος να στέλνει μάρτυρας εις τη βασιλεία του Σπίτι. Γιατί λέγονται μάρτυρες, ότι αυτοί που έχησαν το αίμα των δια των Θεών, εκείνοι αμαρτύρησαν εις τον κόσμο όλων, ότι υπάρχει Θεός, ότι αυτός ο Θεός είναι τρισυπόστατος, ότι είναι μία φύση τρισή υποστάσεση και εάν είναι ανάγκη να χύσει το αίμα του έγκαθος χριστιανός, να κηρύξει αυτόν τον Θεό του τρισυπόστατον. Όχι όσο ο Θεός έχει ανάγκη, είναι ανενδεής. Αλλά και αν έξαφνα θυσίασε τη ζωή του έγκαθος μάρτης, είναι θυσίασε μόνο και μόνο, δια να γίνει παράδειγμα εις τους μεταδάφτα να μην πάει και αρνηθώσει αυτή την πίστη στον Θεό. Παρατηρούμενο ότι σήμερα είναι πολλά τα οποία λέγει η μήτης μόνο Αγία Εκκλησία. Λέγει πολλά πάμπολα, φέρνει δε συνάμα και πολλά επιχειρήματα, διότι είναι σήμερα η ορθή της αναστηλώσεως των Αγίων Εικών. Όσοι καταγίνεστε εις την ιστορία, όσοι καταγίνεστε εις τα μαρτύρια και τους βίους των Αγίων, θα θαυμάσετε εις ασημέρα σαν τον βασιλέο, όπου ήσαν επιστήμονες, όπου ήσαν γράμματοι, όπου ήθελαν τα φώτα, δηλαδή να τα μεταδώσουν στον τετραπέρα τον κόσμο. Αν αντιθέτες από τους Εβραίους, έβαλαν άδικο διωγμό εναντίον των Αγίων Εικών, δηλαδή εναντίον της εικόνας του Κυρίου ημών της Χριστού, όπου ενηθρώπησε και γινάνε ο κόσμος και κόσμος να επαναφέρει τον άνθρωπο του Κυρίου που εισέβησε. Αυτοί έλεγαν ότι είναι θα ειδωλολάτρη, ότι προσινόμεν τα είδαλα και εδώ έχει απολογητικά ο Άγιος Γερμανός ο Κωνσταντοπόλος και λέει εις χάψης εποχής εκείνης η οποία ονομάζεται Κουλογόπηλη και έλεγαν βλάσιμα εναντίον του χαρακτήρου δηλαδή του προσώπου του Κυρίου Ιημών Σουστού και έχει απολογητικά. Και τι λέει αυτός ο Άγιος? Έλα του λέει δαιμονισμένε εσύ Κουλογόπηλε όπου λέγεις αυτά τα λόγια όπου είσαι όχι χειρότερος, αλλά χείριστος των Εβραίων. Παίρνουμε εμείς οι χριστιανοί και ζωγραφίζουμε μία εικόνα. Στην εικόνα ΠΑΜ ζωγραφίζουμε τον Θεό των Απάντων όπου έγινε άνθρωπος. Να είσαστε εμπρός στον Πιλάτο ως κατάδικος. Εκεί να ερωτάτε. Οι Εβραίοι να φωνάζουν άλλον σταύρωσαν αυτό. Άλλοι να τον επέζουν. Και όλοι να είναι εναντίον του. Ο Πέτρος να έχει φύγει και όλοι οι Απόστολοι να έχουν φύγει. Επάνω εις αυτό το σανίδι όπου είναι ζωγραφισμένα αυτά όλα. Τι προσινώμε, μήπως προσινώμε τον Πιλάτο, μήπως προσινώμε τους άλλους διώκτας, όχι. Αλλά εκεί προσκυνόμενα αυτόν που έγινε Θεός, μόνο και μόνο να επαναφέρει τον άνθρωπο να του πει που εξέπεσε. Για ανέσοπνα, δεν είναι ο χαρακτήρα, δηλαδή το πρόσωπο του Θεανθρώπου, Κύριου Ιημώνης Ιησού, θα δίδαμε καμία σημασία ή θα προσκυνούσαμε αυτόν τον πίνακα, όχι τον πυροπέτο. Εσύ λέγεις ότι πιστεύεις στο Άγιο Ευαγγέλιο. Το Άγιο Ευαγγέλιο απόξω έχει εισαγγίδια
έχει ραψίματα, έχει καρφιά. Όταν αυτό το Ευαγγέλιο είναι δεμένο, εμείς το ανοίγουμε και το διαβάζουμε. Εάν έξαφνα δεν είχε πάνω αυτά τα σανίδια και τα λοιπά στο Άγιο Ευαγγέλιο, θα δίναμε σημασία σε αυτά τα σανίδια, όχι βεβαίως, αλλά τι. Και όταν έξαφνα αφαιρεθούν αυτά, θα τα πετάξουμε, διότι δεν έχουν καμία σημασία, δεν έχουν καμία έννοια μαζί με το Άγιο Ευαγγέλιο. Ο Άγιος Θεόδωρος Σωστοδύτης, απολυτικά, λέγει στους οικονομάχους αυτά. Διαβάζομαι ότι ο Μωυσής μετά που ενίστευσε και καθάρισε τον εαυτό του από όλα τα σαρκικά πάθη και έφτασε εις το ύψος της αγιότητος ως είναι δυνατόν εκάστο ανθρώπο, μία ημέρα εκεί που εσκέπτεται το μεγαλείο του Θεού, δηλαδή αυτού του Θεού που έκανε τα πάντα του κυβενός, ακούει μία φωνή και του λέει «Μωυσή, Μωυσή, κάθισε καλά, γιατί» και κοίταξε απέναντι. Εσήκωσε τα μάτια του και βλέπει ότι εκαίεται μία βάτος, αλλά δεν καταστρέφεται, δεν καταστρέφεται, αλλά είναι νεχρωρή. Τι το λέει αυτό το μυστήριο, τι παρουσίαζε ότι εις τους τελευταίους καιρούς θα γίνει ο Θεός άνθρωπος. Δεν είναι δύνατο άνευ της βάτου, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Σωδίτης, να ομιλούσε απεριόριστα, αλλά ομίλησε από την βάτο, για να σου δείξει εσένα τον οικονομάχο, ότι εικονικώς ομίλησε και σου έδωσε το δικαίωμα στην Αγία και Εκκλησία της Αρτεμωμένη να ιστορεί, δηλαδή να ζωγραφίζει το χαρακτήρα και την Αγία του εικόνα και να την ασπάζεται σχετικώς, θα τους λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και όχι λατρευτικός, θα τους λέγει σε εσύ, διότι η λατρεία ανάγεται μόνο εις την άκρη των φύσης, δηλαδή εις την άκρη των φύσης αυτών των δυσίμωσων των Θεών. Και τι είσαι σχετικός? Ανθρωπίνη σάρκα εις τον εαυτό. Εμείς έγιναμε άνθρωποι. Σκεφτόμενοι ότι αυτός έζησε αναμαρτήτως. Αυτός επολιτεύτηκε εδώ πέρα ως άνθρωπος μόνο και μόνο να επαναφέρει τον άνθρωπο από εκεί που εξέπεσε. Και με αυτή τη ζωή που επολιτεύτηκε θέλει και εμάς να πολιτευτούμε. Εφόσον θα πολιτευτούμε όπως επολιτεύτηκε και αυτός εις τον κόσμο τούτο, αυτό είναι η σχέση και το σχετικός όπου ιστορούμε, δηλαδή ζωγραφίζουμε την Αγία του εικόνα. Και όταν σηκώνουμε τα μάτια μας και βλέπουμε το Πανάγιο του χαρακτήρα, σκεφτόμαστε ότι αυτός που πέρα τα πάντα του πιθανός και καταδέχτηκε και δανείστηκε, ακούετε, το πιστεύετε αυτό που σας λέγει ο Άγιος Τόπος Κατοικηρίτη. Επήγε κανένας βασιλιά να δανειστεί μια δεκάρα από έναν άνθρωπο. Επήγε κανένας άρχοντας να πάει να δανειστεί ένα κουρέλι. Επήγε κανένας έξαφνα που έχει 10 δραχμές να φορέσει παλιόρουκα. Αυτός όμως ο Θεός από την προβλοκή αγάπη την οποία είχε και έχει εις το ανθρώπινο γένος, εδανήθηκε την ανθρωπίνη φύση μόνο και μόνο για να επαναφέρει τον άνθρωπο από εκεί που εξέπησε, καθώς λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, και να την εξυψώσει και να είναι σήμερα μια ανθρωπίνη φύση συγκάστοδο στον Θεό και Πατρί, την οποία φύση ιστορώμε, δηλαδή ζωγραφίζουμε, κατά την ανθρωπίνη φύση. Αυτός ο διωγμός εκράτησε σχεδόν έναν αιώνα, αλλά οι πατέρες, οι μοναχοί, αντέσαν μέχρι αίματος, και ως ό,τι οικονόμησε η αγαθότης του Θεού,
και να εμφανίστηκε τι εις τους Αγίους Πατέρας αυτός ο Θεός και τους είπε ότι πάβει πλέον ο διωγμός, επανέρχεται η γύπνα εκκλησία εις το ύψος της, εσταμάτησαν πλέον οι εχθροί της και επανέρχεται η εκκλησία εις το ύψος της. Και ήδη επανήλθε και σήμερα την πρώτη εβδομάδα των νηστιών εκανόνισαν οι Άγιοι Πατέρες μεταγνηστιών και Δεήσιων να εορτάζεται αυτή η ορτή και στο τέλος της λειτουργίας να γίνεται λιτανεία εις ανάγνηση αυτών των υπερφυών γεγονότων. Γιατί πάρτε τον Άγιο Στέφανο τον ομολογητή. Αυτός από την πείνα, από τη λήψα, από τους ασκητικούς αγώνας, δεν δίνονται ούτε καν να σταθεί στα ποδάρια. Επήρανε μία σπρίδα, δηλαδή ένα ζεμπίκι, και το κεβάλανε μέσα και το κατεβίβασαν εις τη βασιλεύουσα, δηλαδή εδώ και τη βασιλεύουσα. Παρακαλέσα στον Θεό τον Θείο Στέφανος, εσηκώθηκε. Αφού εσηκώθηκε, βλέπει έναν και είχε λεπτά, τον παρακαλεί και του λέει, δώσ' μου ένα δίδραχμο, δηλαδή μία δραχμή. Καθώς γνωρίζετε επάνω εις αυτά τα χρήματα, πάντοτε είναι οικό του βασιλέως. Ερωτά μεγαλοφόρος και λέει, αυτή η εικόνα τίνος είναι. Όλοι απήντησαν του βασιλέως. Δεν εφοβήθηκε, δεν αντιλίασε. Παίρνει την εικόνα, την πετά κάτω και πατά το χαρακτήρα του. Το χαρακτήρα δηλαδή του βασιλέως οπλήτω επάνω στο δίδαχο. Όλοι οργίασαν, όλοι έπεσαν να τον αποκτήνουν. Τότε τους είπε, σιωπάτε, εάν εσείς αληθείρι δια την εικόνα του προσιέρου βασιλέως όπου έχει εξουσία, επειδή είδατε ότι εγώ την επάτησα και γίνατε θηρία, να με κατασπαράξετε. Πώς εγώ να δεχτώ εκείνα τα οποία λέγεται εσείς άθεοι, να αρνηθώ το χαρακτήρα του νυμφίου μου Χριστού, του νυμφίου της Μητρός μου Εκκλησίας, τον απέτερνο. Είναι άλλος νικήτας ο Πεδικηδίου, αυτός και έκανε τον Σόλβιος, για να του συλλέξει περισσότερο. Προσποιείται ότι είναι συμμέτοχος των οικονομάχων. Εισέρχεται μέσα στη βάρκα, εξέρχεται, τρέχει μπρος μέσα στη βασιλεύουσα και τους λέγει, δεν άρτουμε το χαρακτήρα του Χριστού. Και όποιος δεν προσυνάει την εικόνα του Χριστού ή το αιώνιο ανάθεμα. Ακούετε, ποιος προσποιήθηκε ότι συγκοινώνησε μαζί με τους οικονομάχους, κατόπιν βγήκε από τη βάρκα και πήρε την Αγία εικόνα, δηλαδή του Χριστού και φώναζε. Όποιος αρνείται, ακούετε, όποιος αρνείται το χαρακτήρα του Θεανθρώπου, του Κυρίου Ιησού ή το αιώνιο ανάθεμα. Όπως λόγος φοβερός. Αυτοί οργήσαν και τον έβαλαν την δεινά μαρτύρια. Είναι ο Άγιος Ανδρέας ο κριτικός εν κρίση. Και τι να τους λέω, Θεοφύλακτος Νικομηδίας, τι να τους είπαμε. Και προπάντων, το κάρχημα της Εκκλησίας ο Άγιος Θεόδωρος Σουσλίτης, όπου δεν εφίστη, δεν ογκλάγιασε τον εαυτό του που είναι το πλουσιόπεδο, που είναι το επιστήμον, που είναι το οδοτήρ, όλο το τεχνό μέσα στην βασιλεύουσα, αυτό δεν ογκλάγιασε τον εαυτό του, αλλά ήλεξε ακόμα και τους βασιλείς, όπου θέλησαν να εφαρμόσουν το γάμο, δηλαδή το τέταρτο. Αυτός δεν λογάριασε τον εαυτό τίποτε, αλλά αξιώθηκε να είναι τη νίκη της Εκκλησίας του Χριστού και μετά να αποστάει από το σεβάκι του, και ήδη εγώ που διαβάζω τώρα και σκέπτομαι, σύμφωνα με τα συμπιστήματα συμπερνάς, αυτός ο Όσιος Πατήρ μου Θεοδωρός Σουσλίτης θα είχε καρκίνο και υπέμεινε αυτούς τους λιμιτάτους πρώτους και εγκοινώνησε τον αγράμμα των μυστηρίων και μετά λοιπόν εκφύγησε προς Κύριο. Αλλά μόνο αυτοί αγωνίσαν.
Εάν ανοίξετε την εκκλησιαστική ιστορία και θα δείτε τους αγώνας τους οποίους υπέστη το μοναστικό τάγμα, δηλαδή μοναχή, θα θαυμάστε και θα πείτε, μα αυτοί οι άνθρωποι, ήσαν άνθρωποι, λέγεις, για ήσαν υπεράνθρωποι. Ερχόμαστε στο 10ο αιώνα, όπου έλεγαν ότι την ονόμη των αγράμων των μυστηρίων το σώμα το πρώτο πάθους, εκεί αντέσαν οι πατέρες και απέδειξαν ότι κοινωνόμε το μετά του πάθους, δηλαδή το άθαρτο σώμα, αυτό κοινωνόμε δια του αγράμματο μυστηρίων. Κατόπιν, έρχονται άλλοι μεγαλύτεροι νίκοι και ποιήσαν αυτοί, ήσαν ο Βαλάμ και ο Ακίδινος, οι οποίοι ήσαν επιστήμονες και είχε κλείσει το στόμα όλο αυτό, όλο δηλαδή, είχε κλείσει το στόμα, δηλαδή όλων των επιστημόνων. Αναχωρεί ένας από τα Άγιον Όρος, ένας άνθρωπος, ένα βασιλόπουλο, ένας όπου είχε αξιωθεί την ωραία προσευχή, ένας όπου επήγε και υποτάχθηκε σε ένα άλλο κοντά γράμματον και αστοιχείων του, αλλά έκανε άχρονη υπακοή και αξιώθηκε της καρδιακής προσευχής. Αυτός κατέρχεται τη υποδείξη και παρακλήση του Αγίου Δημοπατέρου των Αγιοριτών, ομιλεί εναντίον Βαλάμ και Ακιδίνου, νικάει, δηλαδή γίνεται νικητής εις τρεις συνόδους, φυλακώνται από τους εχθρούς, κατόπιν η βασίλισσα φοβουμένη διότι εκκλήρισε προς κύριο το άνδρας της ο Ανδρόνικος και εφοβεί το και έλεγε ότι αυτός, αυτοί έχουν δίκιο και όχι ο Θεός Πατήρ κατόπιν την αντικονομία Θεού. Και ο Πανάγραφος Θεός δεν παράγουν τα άκρια των Αγιορτών Πατέρων όπου εσείς τους βρίζετε και τους κοροϊδεύετε σήμερα, δεν παράγουν τα άκρια και πήρε τα πρακτικά του Αγίου Συνόδου και είδε την υπογραφή του ανδρός της. Ιδούσαν την υπογραφή του ανδρός της και σκέφτηκε ότι ο Θείος Πατήρ, δηλαδή ο Θείος Βόρειος, είναι το δικαίωμα και καλή σύνοδο, διώκει όλους αυτούς τους εχθρούς της πίστεως και η σύνοδος αυτή ανεγνώρισε ότι ο Πανάγνωτος Θεός, δηλαδή ο Θεός Θεός, έχει ενεργεία σακτής τους, έχει ενεργεία σακτής τους και όχι αυτή η ουσία, καθώς έλεγε ο Βαλάμ και Ακίδινος, το οποίο εσύ είχε τελεύει, τι καταλαβαίνετε αυτά, τι καταλαβαίνετε, εσείς τι θέλετε, θέλετε σήμερα να κοιτάξετε τις μόδες, να κοιτάξετε τους νεπτερισμούς, οι οποίοι μόδες και ο νεπτερισμός σας χωρίζει από τον Πανάγαθον Θεό, όχι μόνο σας χωρίζει από τον Πανάγαθον Θεό, αλλά πρώτον σας φωτίζει την διάνοια. Κατόπιν σας αφαιρεί την δόξα και όταν σας αφαιρέσει την δόξα, τότε δοξάζετε με τη δόξα, η οποία, κατά σας είπαμε, είναι η πρώτη δύναμη στην ψυχή, κοιτάζετε να σ' απολαύσει αρκώς και όταν θα έρθει η ώρα θα αναχωρήσουμε και θα είπουμε τι πάθαμε. Έρχεται η χριστιανή μου λειτουργία. Δηλαδή, ο Πάπας, τον οποίο εσείς επενείτε, και ίσως δεν γνωρίζετε ποιος είναι, ή αν όμως διαβάσετε την ιστορία, την εκκλησιαστική και την πολιτική, τότε θα καταλάβετε ποιος είναι ο Πάπας. Έφυγα από το Άγιον Όρος πολλοί πατέρες εις ασημέρας του Ναζίμου. Μεταξύ των πολλών επήγε μία συνοδεία εις την Κύπρο, 13 πατέρες, οι οποίοι ανέσαν εναντίον του Πάπα, δηλαδή της εκπορεύσεως, εναντίον των Ναζίμων και εναντίον όλων των νεοτερισμών τους οποίους είχε εφαρμόσει ο Πάπας. Καλεί ο αντιπρόσωπος, τους καλεί εις απολογία. Αυτοί απολογούνται. Δίδουν τον εαυτό τον θυσιαζόσα, δηλαδή παρέντησαν τον εαυτό τον να μαρτυρήσουν παρά να αρνηθούν την πίστη του Χριστού. Αυτός ο ίδιος αγητήριος τους έσφαξε. Ακούετε, ο ίδιος ο αντιπρόσωπος του Πάπα 13 αυτούς τους πατέρας τους έσπαξε. Εδώ είσαι σε Αθήνας η Αλικύρη, τι έκαμαν, εδώ είσαι σε Αθήνας όταν επέρασα χριστιανή μου, δεν άφησα ούτε πέτρα ούτε λίθρα και μάλιστα
Εκείνοι που κάθε επάνω σαν αφελόγυπους, εκείνη μια μονή η οποία ονομάζεται των απολογητών, και όταν εκατέβησαν οι Λατίνοι, δηλαδή που τους λέτε εσείς καθολικούς, όταν εκατέβησαν εκάρεσαν όλους τους πατέρες δηλαδή όλων των μονών και αυτοί αντέστησαν. Αυτοί την καλόγια πάνω της μονής της οδόχου πηγής όπου είναι στο όρος το Παντός, αυτοί μόνο αντέστησαν και έδωσαν τον εαυτό τον θυσία δώσαν και θυσίασαν τον εαυτό τον μόνο και μόνο δια την ορθόδοξη πίστη του Χριστού και με τη θυσία αυτή μένουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Υποδρώθηκε ο λαός. Ας αφήσουμε τα λανταμέρη και ας έρθουμε εδώ εις της Αθήνας. Εσείς περνάτε από πολλά μέρη των Αθηνών και βλέπετε εκείνα τα άτομα τα οποία γίνονται και κάνετε κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει όμως να σκεφτείτε ότι μετά από τη βασιλεύουσα, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη, η Αθήνα έχει στείλει πολλούς μάρτυρας εις τη βασιλεία των ουρανών και μάλιστα πού, εις τις ημέρες των διωγμών. Εμβίαζαν τους πατέρες μας να αρνηθώσει την πίστη του Χριστού. Κανείς σας δεν έρωτε να αρνηθεί την πίστη του Χριστού. Αυτοί εγνώριζαν ότι οι παπάδες είναι η αιτία όμοι δεν προσυνούν και δεν παραδέχουν τον Μωάμεθ ως Θεό. Μια ημέρα, εις μια εκκλησία μεγάλη των Αθηνών, έψαλε ο παπάς, ο ψάλτης το Άγιος ο Θεός. Εδιάβαζε τον Απόστολο ο ψάλτης. Ετοιμίαζε ο ιερεύς. Τρέχει ο Μωάμεθ, δηλαδή ο Στρατιώτης ο Τούρκος, και παίρνει τον παπά. Με το θυμιατό της Ασχήρας, μέσα από την εκκλησία, και το περιφέρει μέσα στην αγορά, στην παλαιά αγορά. Και τον ενέπαιζε, αυτός γεμάτος χαρά έλεγε, δια την πίστη του Χριστού μου, όχι αυτούς επαιδούς που κάνετε, αλλά και περισσότερους. Εγώ εδώ έχω κάποια ενθύμηση στην αγορά, και τι, ήτο ένας Νικόλαος, ο οποίος κατόπιν τη μετάγηση των Άγιων Γρηγόριων του Σιναήτη, όπου όταν έφτασαν εδώ πέρα οι Λατίνοι, το σημαίρα μόνο και μια μπαρα πίσω στα γένια και το περιέπαιζε. Αυτό έχω κι εγώ παράδειγμα σήμερα και να με μπαίνετε και να μου κάνετε ό,τι θέλετε δεν με ενδιαφέρει και προπάντων έχω παράδειγμα αυτή την οσία φιλοθέη η οποία είναι το γυναίκα και έδωσε τον εαυτό της που εις τον Θεό θυσιαζόσα και υπέστη τόσα και τόσα από τη γενιά σας στους Οθωμανούς. Αλλά να γνωρίζετε όμως αυτά που κάνουμε την αντίον των χριστιανών, ο δεσπότης Χριστός δεν θα μπει στο γένος του, αλλά θα οικονομήσει αγαθότης του να ελευθερωθεί από τον βαρύ ζυγό των δικό σας, καθόλου σε γέντο, διότι το 1821 ελευθερώθηκε το γένος. Εδώ ελευθερώθηκε το γένος. Μακαρία η ώρα. Αλλά ο εχθρός του γένους μας είναι ο διάβολος. Εβάδισε πάρα πολύ καλά το γένους μας. Ήσαν άνθρωποι της Αποστολής. Ήτο ο μεταξάς τότε, ο μεταξάς ο νέος, άνθρωπος υψηλό θεωριών. Ήσαν άλλοι αρχιερείς, άνθρωποι με αρετή. Ήρθε εδώ πέρα ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. Εγκανόησε πρόγραμμα Άγιον. Ο Πάπας όμως η Ρώμης, γνωρίζοντας ότι εάν αυτή η γωνιά που ελευθερώθηκε κρατήσει την Ορθοδοξία, κρατήσει την Ορθόδοξη πίστη, κρατήσει την ηθική πολιτεία των πατέρων των όπου άγγισαν υπόδο και φύλαξαν την πίστη και άλλα, στέλνει τα παιδιά του. Και πίεσε τα παιδιά του, είτο ο Παρμακίδης ο Θεόπλος, είτο ένας άλλος Θεόπλος Καΐρης, όπου αυτοί εμπροσποιούνται ότι ήσανε γράμματοι και όντως ήσανε γράμματοι,
αλλά έχει υπό τα γράμματα του κόσμου του και όχι τη σοφία του Θεού. Αυτός υποδειχνεί να βρει εκκλησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Ελλάδος. Θέλει εδώ πέρα τον Όσνα τον Βαβαρό. Εφαρμόζει σύνταγμα βαρβαρικών, διώκει τους μοναχούς και τα μοναζούσας, υποδειχνύουν οι δεσποτάδες, μάλιστα τον πατρό, καλήτας καλογραίας να υπαντρευτούν τους μοναχούς. Λέγει μία μοναχή εις τον δεσπότη και ποιον θα πάρω, όποιον θέλεις πάρε, θέλω να πάρω εσένα, του είπε, σήκω να σε πάρω. Τότε αυτός εγκατάλαβε το λάθος του και είπε τι πάθαμε, εμείς να χωρώμε από εδώ και να υπάρχουμε στον δεσπότη Χριστό. Και ίσως με τα τάφτα να μας έχουν παράδειγμα, αλλήμον μόνο σε εσάς, όπου αρνηθήκατε εκείνο που είπαν οι πατέρες μόνο διά του δια του Χριστού την πίστη, την Αγία και διά της Πατρίδος την ελευθερία. Εσείς βρήκατε τώρα την ελευθερία της Πατρίδος και την υποδηλώσατε εις τον Πάπα, αλλά όμως ο Πανάγαθος Θεός δεν θα αφήσει αυτή την υποδήλωση εις τον Πάπα, αλλά θα έρθει πάλι μια ημέρα ο πολιτικός λαός. Επειδή είναι ο επιλεκτός, επειδή αυτός ο λαός είναι μόνο και μόνο δια την πίστη του Χριστού, αυτός ο λαός πάλι θα διώξει αυτόν τον βαρύ ζυγό, τον Λατίνο, δηλαδή τον Πάπα, και σαν θα σας στείλει στην αμνηστική όπου πρέπει. Εδίωξε τον Άδωνα, κάνουν το σύνταγμα, κατόπιν κάνουν μερικούς νόμους για τα μοναστήρια, αλλά όπως τι, όχι να έχουν τα φτερά, όχι να έχουν τα γράμματα, όχι να έχουν τίποτε, αλλά μόνο να κάνονται μέσα στα μοναστήρια, τους υπέδειξαν να διαβάζουν ακολουθίες όπως ήθελαν αυτοί, τους υπέδειξαν τρων κρέας, τους υπέδειξαν κατόπιν να μην ζουν κοινοβιακώς αλλά ιδιορύθμος και να εξέχουν έξοδο του κόσμου. Και κατόπιν λοιπόν έβγαινε εχάδι η εσωτερική εργασία όπου πρέπει να εργάζεται κάθε μοναχός και εξώθηκε ο ανάμαντας και κλείσαν 400 σχολεία του ημετέρου έθνου, δηλαδή του ελληνικού έθνους όπου αυτά τα σχολεία ήσαν τα πρώτα εις τον υπόδειρο ελληνικών λαών. Και πώς όταν εδώ είσαι Αθήνας, είσαι τα περισσότερα φόντα, γιατί ο Άγιος Τιμόθεος έφτιαξε τη Μονή της Βεντέλης, κατόπιν την υποδείξη του, έγιναν πάρα πολλά εισηγαστήρια, εις τα οποία εντυλάσσουν το υφέδες των ψαντήριων και άλλα πολλά, και κατόπιν έπαιρναν επιστημονικά βιβλία, και έφτανα εις το ύψος της εσωτερικής σοφίας και της εξωτερικής. Και τι εστί εσωτερική και τι εστί εξωτερική σοφία. Η εσωτερική σοφία. Όταν την εργαστεί κανείς, πρέπει να κόψει το ψωμί, πρέπει να κόψει το νερό, πρέπει να μην λογαριάσει τον εαυτό του καθόλου, να νεκρωθεί τελείως από τον έξω άνθρωπο, και τότε θα καταλάβει τι εστί εσωτερική εργασία, τότε θα έβρει το λόγο της καρδίας και δια του λόγου της καρδίας θα προσεύχεται αδιαλείπτος και θα φωνάζει ουράνια μου νηφία, σε αγαπώ και σε ποθώ και ελθέ να καθίσεις μαζί μου και αυτά είναι άνθρωπος εις τον έρωτα των Αγίων Αγγέλων και Άγιοι Άγγελοι επιθυμούς έτσι περισσότερο να αγαπώ στον Θεό και περισσότερο φτάνουν στο ύψος τη μοναχή όπου επεκρόθησαν, δηλαδή επέθαναν τον κόσμο και κατόπιν επιδίδονται στην εξωτερική σοφία, δηλαδή να είναι οι γιατροί όπως ο Πετράκης και άλλοι πολλοί όπου ήσαν στα συμφέροντα στις δουλειές. Σήμερα, για να αναπτύσσουμε τα γεγονότα τα οποία έγιναν μέχρι σήμερα, βλέπετε να πολεμεί την Ορθόδοξη Εκκλησία. Βλέπετε ότι κανείς δεν θέλει το διαμάντι, αλλά όλοι θέλουν τα κόπρια. Όλοι θέλουν να μην είναι μαζί με τον Θεό. Και θέλουν με τον Θεό να είναι μαζί, αλλά όμως δεν τον θέλουν καθώς πρέπει να είναι, αλλά τον θέλουν να σ' αναπαύσεις. Έρχεται ένας
πλησιάζει, μας πλησιάζει ένας και λέει, μα ο Θεός απαγορεύει την πορνεία. Απαγορεύει. Μα που είναι φυσικός όρος. Μα ο Θεός απαγορεύει τον έρωτα. Μα που είναι φυσικός όρος. Μα ο Πανάκατος Θεός απαιρεί να έχουμε σχέσεις με το άλλο φίλο. Το απαγορεύει ο Πανάκατος Θεός. Λύντια του γάμου. Τότε τι πρέπει να κάνουμε εμείς που είμαστε λέει, ακούετε. Ομιλείς, του διδάσκεις, τους υποδειχνείς ότι αυτά τα πάθη νεκρώνονται δια της εξομολογήσεως. Όταν κανείς εξομολογείται τα χτυπότατα, όλοι οι δαίμονες τον αφήνουν και δεν έχουν καμία εξουσία της μάλλον που εξομολογείται και δια της τακτικής εξομολογήσεως αξιούνται τις συνεχούς μεταλήψεις που θα κάνουν μυστηρίων. Αυτοί δεν παραδέχονται αυτά, αλλά φέρουν στην επιχειρήματα ειδικά του, με τα οποία αρνούνται τη δύναμη του Θεού και ακολουθούν την έξω σοφία, οι οποίοι λέγονται ορθολογιστέ, οι οποίοι ανατρέπουν τα πάντα, ανατρέπουν συγγράμματα, ανατρέπουν τα Ευαγγέλια, ανατρέπουν τα πάντα καθώς είναι οι αμοβίτε, καθώς είναι οι χειριαστέ και άλλοι πολλοί λίγοι βαρείς, οι οποίοι εισήλθουν μέσα στην δύναμη του Χριστού, μέσα εις αυτό το έθνο δηλαδή παιδικό, όπου λέγεται Βασίλειο Νεράτεμα και έθνος Άγιο. Βλέπετε, εναντίον ημών, δηλαδή των Ελλήνων, όλος ο κόσμος τα έχει. Βλέπετε, ότι έστειλαν πολλούς. Αυτή όμως η πολιτεία καμάν, επειδή είσαι ξένοι, έβαλα τους πατέρας ημών εις ασφαγάς. Πηγαίνετε εδώ, εσταυρωμένο. Ήταν να σειρέψα Γιωρίτης από την Νέα Σκήτη, εδίδασκε. Τους έλεγε να δει εκείνα που πράγματα δεν ίσως στα πράγματα. Το συνέλαβα, τον έταψαν στο Άγιο Βασίλειο Νεπάνο και μετά από 6-7 ημέρες το έκαναν ανακομιδί. Αφού το έκανα ανακομιδί, το λείψανό του εμποδίαζε και τα αίματα έσταζαν από το σώμα του. Άλλο παπά που ήταν στον Άγιο Γιάννη τον Κολομπό, δηλαδή στον Άγιο Γιάννη τον Κυνηγό, αυτός περιέθεψε τα παιδιά, έκανε τα πάντα μόνο και μόνο να ζήσωσε όπου ήταν εδώ πέρα ο Γερμανός Ιταλός. Τον συνέλαβε, τον επήγαινε πάντα στον Άγιο Γιάννη τον Καρέα και τον έσπαξε να πει για τα απόδοσης. Κι άλλοι πολλοί, όπου αν τους αρτιμήσαμε όπου διαγραμμένοι, φτάνουν 150-170 ιερείς, όπου εσφάγησαν από τα παιδιά τους, δηλαδή από τους χριστιανούς, τους οποίους εσείς καλείτε συμμορήτες. Ανεχώρησαν από εδώ, επήγαν σε άλλα μέρη και νόμιζαν πως εκεί το για θεία. Αλλά βλέπουν εκεί τους Ρώσους να σφάζουν δια τον Χριστό όπως τα πρώτα. Βλέπουν και στην Ισπανία το ίδιο, βλέπουν σε όλο τον κόσμο να ασφάλονται οι ευσεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί μόνο και μόνο για την πίστη, την Αγία, μόνο και μόνο για τον Χριστό, όπου είναι νυμφίος όλων των ψυχών όπου θέλουν να τον αγαπήσουν σήμερα. Και μέχρι της τελείας του αιώνος θα υπάρξουν οι μάρτυρες και μάρτυρες οι οποίοι θα τους ζήσουμε εμείς και θα κατεσχυθούμε. Έρχομαι τώρα και στην μερίδα τη δική μας. Όπου μας υβρίζουν, όπου μας κρεβάζουν, όπου λέγουν συμπολά εναντίον μας, μας λέγουν τρελούς, μας λέγουν αντάρτας, μας λέγουν παλαβούς. Αλλά ας ανοίξουν τα μάτια τους και ας φτάσουν μέχρι την Χαλκίδα. Στην Χαλκίδα. Ένας δεσπότης ο οποίος ονομάζεται Παντελήμων Προστίτης συνέλαβε ένα παπαγιόλι, τον εφυλάκωσε. Η παπαδιά του τον υπερέταγε. Αυτό μέσα στα φυλακάς από τα συναχωρίας επιδίνησε προς Κύριο. Του γίνεται ένα κομιδί. Γενωμένη σε ένα κομιδής. Όλο του το Άγιο Λείψανον ή το γιωμάτων από εγωδιενάριτων
και από το στόμα του εξήχνω δύο κρίνι λευκόνευοι. Τα ακούετε? Εξήχνουν από το στόμα του δύο κρίνι λευκόνευοι, κηρύγοντας με αυτό ότι αυτός επίδαξε την παράδοση, το δόγμα όπου είναι ένωσης, και την παράδοση και δια το δόγμα έγινε θυσία ζώσεν εις τον Θεό, και ο Πανάγαθος Θεός το δόρισε αυτό το δόρημα, και εξήρθε από το στόμα του ο κρίνος, δύο κρίνοι, και κατόπιν ο νεκροταύτης επήρε τα νάλια για να βγάλει τους κρίνους από το στόμα του. Βλέπετε πως ο Πανάγαθος Θεός δοξάζει αυτούς που πνιγάμισαν. Κοιτάξτε τον Άβη, τον έσπρεξε ο Κάη, τον δόξασε. Κοιτάξτε τον Νόε, τον δόξασε. Κοιτάξτε όλους όπου εθυσίασαν τον εαυτό του, μόνο και μόνο δια την πίστη του Θεού δοξάσαν. Κοιτάξτε τους μάρτυρες, κοιτάξτε τους Αποστόλους, κοιτάξτε τους Ιεράρχες, κοιτάξτε όλους τους νέους, όλα τα παιδιά. Κοιτάξτε την Αγία Νουλίτα, την Αγία Μαρίνα, την Αγία Παρθυμή και όλους τους Αγίους. Ο Πεθυσίας αντέματα μόνο και μόνο για τον Θεό, όλους ο Πανάγαθος Θεός τους ενόξεσε με εδώ και κατόπιν τα πνευματά των δύστημα στην ουρανό, και πώς ενόξεσαν και τι δόξα πέραμε αυτά. Εάν καθίσουμε, αναρτήσουμε και σας είδω που λέει εκεί πέρα δια τα οστά των δικαίων κλπ, θα θαυμάσετε και θα πείτε αυτά τα μεγαλεία έχει ο Ορθόδοξος πίστης που περνείτε διδαχθείτε με. Αυτά τα μεγαλεία έχει μοναχική πολιτεία. Δεν βλέπουμε εμείς τους μοναχούς και τους περιπέζουμε. Αλλά τι, εσείς δεν δύναστε να αντισταθείτε εις ένα λόγο. Αλλά οι μοναχοί αντιστέκονται εναντίον του κορμιού. Μένουν πεινασμένοι, μένουν διψασμένοι, μένουν άπητοι, μένουν εις όλας τις εποχές με το θέλημά των μόνο και μόνο να μην χάσουν την ένωση των Θεών. Ποιος από εσάς, ποιος από εσάς μένει άπητος δια των Θεών, ποιος από εσάς μένει αχθέγησος δια των Θεών, ποιος πεινάει δια των Θεών, ποιος τρέχει μέσα στις φυλακάς να επισκεφτεί τους ασθενείς, ποιος κανείς. Αλλά τι, εάν ακούσετε λόγο περί ελεημοσύνης αμέσως ταράσσεστε και λέτε ουφ, κάθε μέρα θα δίνουμε ελεημοσύνη. Αλλά τι, ο πλουσιότερος Θεός κάθε μέρα ξημερών γεωδιάζει και δίνει σημά σε όλους όλα τα αγαθά της φύσεως. Εμείς όμως δεν δίνουμε ότι θα θέλουμε να δώσουμε στο αδερφό μας μια δεκάρα, αλλά σήμερα γιορτάζομαι μια επιπατέρες, έδωσαν τον εαυτό τον τελείως και εις τους ασθενείς και με πάνω να έγινα θυσία ζώσα δια την ορθόδοξο πίστη που οποία να μη σε βοηθώμενα. Εάν θέλετε να είμαστε εμείς παιδιά του, την ίσια, πρέπει να σκεφτούμε τα αυτά. Έρχεται ο χειριαστής και σου λέγει λόγια πολλά εναντίον του τιμίου και ζώπιου σταυρού. Και σου λέγει ότι αυτό είναι όργανο κακόν, είναι μέσα κόν. Εσύ να μην θυμώσεις καθόλου, αλλά να του πεις, καλώς τα λέγεις. Αλλά όμως εγώ παρατηρώ ότι ο Θεός με έκαμε σταυρό και άνοιξε του τα χέρια κατά αυτόν τον τρόπο. Τι είναι αυτό, είναι σταυρός. Έπρεπε ο Πανάγαθος Θεός αυτό με το χέρι να μην υπήρχε σταυρός. Έπλεο ο Πανάγαθος Θεός να με έχει μανουάλι και να μην περπατώ. Εγώ σε περπατώ κάνω το σημείο του σταυρού. Έπλεο ο Πανάγαθος Θεός να μην κάνει τα μάτια και τη μύτη και το σώμα εδώ. Αλλά έπρεπε κάτι να ξεχωρίζει. Γιατί όταν είναι αυτά γίνεται σημείο του σταυρού. Έπλεο ο Πανάγαθος Θεός τα αυτιά να μην τα είχε εδώ. Διότι ποιή σημεία του σταυρού. Έπρεπε ο Πανάγαθος Θεός να μην είχε τα τρίχα στο κεφάλι μας, διότι όταν τα σαβεβάζουμε, γίνεται το σημείο του μήνυου του σταυρού. Πώς εσύ ελληνικέ χειριαστή ή Ιακωβά ή διαμαρτυρόμενε λέγει τα μηχάματα σημείου του μήνυου του σταυρού,
πώς λέγεις ότι επί χορτού και αργήσε που λέγει η σύγκυσα παρά το σταυρό η μύτη και αδερφού η μύτη και η αδερφή του τρός αυτού. Πώς θα συμπερατρέψεις το Άγιο Ευαγγέλιο και δεν έχεις σταυρό, αλλά του λέγεις επί χορτού. Βλέπετε την πλάκη. Βλέπετε την αιρετικό τα προβλήματα. Και γιατί? Διότι έχουμε μέσα το διάβολο και ο διάβολος γνωρίζει τι δόξα θα απολαύσουμε στη Βασιλεία του Θεού και θα βλέπουμε τον Θεό και να μας βλέπει πάντα ο Θεός πρόσωπο και αυτό είναι γεμάτος φόνο και από το φόνο εξήγηλε τους προπάτωρας σημών από τον Παράδεισο. Όταν αυτά λέγεται εις αυτούς, τότε αυτή θα τα χωρώσει μακρά και προπάτω όταν σας λέγουσε με αυτά τα βλάσμα λόγια για την Παναγία του Μητέρα, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκου. Λέγουσε ότι είχε κι άλλους αδελφούς ο Δεσπότης Χριστός και ότι αυτά τα αδέρφια τα απέκτησε με τον Άγιο Ιωσήφ. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι ο Ιωσήφ είναι το πατήρ του Δεσπότου Χριστού. Άρα, βλέπετε τις βλασφημίες, βλέπετε τα αιρετικά προνήματα, βλέπετε ότι αυτά τα οποία λέγουν αυτοί, τα λέγουν μόνο και μόνο να μας χωρίσουν από τον Θεό και να μας ενώνουν με τις βλασφημίες με τον διάβολο. Γι' αυτό πρέπει όταν τους βλέπετε να αναχωρείτε μακρά, όχι ο Πατέρας Θεός έχει ανάγκη. Όχι. Αυτό βγάλετε από την ιδέα σας. Εμείς, εάν δεχθούμε τα αυτά σας βλασφημίες, είμαστε χωρισμένοι από τον Θεό και όταν θα τα χωρίσουμε από εδώ, σύμφωνα με την πίστη μας, θα απολαύσουμε τα αγαθά της. Γι' αυτό οφείλουμε όλοι να μείνουμε σε ρεή και εντρέη εις την πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία διδάσκεται από τη Μητρή Μόνη Εκκλησία, δηλαδή την Ορθόδοξο. Και αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερο, και αν θέλετε να στηριχτείτε στην Ορθοδοξία, δυνατή να βρείτε ένα βιβλίο που λέγεται Ευαγγελική Άρμικα του Μακαρίου, του Αγίου Μακαρίου Κορίνθου, και εκεί θα δείτε τα αρώματα, εκεί θα δείτε τα στρεβλά, τα βλασφημία στο Λατίνο και θα στηριχτείτε την περισσότερο όπου είσαστε Ορθόδοξοι. Πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό, πρέπει να τον ευχαριστούμε, όπου μας αξίωσε και μας έδωσε δύο χαρίσματα και πία. Πρώτον την ελληνική διάλεκτο, την ελληνική γλώσσα και δεύτερον ότι είμαι θα ορθόδοξη χριστιανή και ευσεβής και ζητάει από μας κάποια θυσία αυτή η πίστη και ανέξαρτα να μιμηθούμε τους πατέρες μας και θυσιαστούμε δια αυτή την πίστη του Χριστού τότε ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός θα μας αξιώσει και εδώ να είμαι θα ειρηνική και ίσχυ να μην μας ελέγχει σύνδεσης και όταν θα χωρίσουμε από εδώ θα έρθει αυτός ο Τριαδικός Θεός να πάρει την ψυχή μας και τους πήρε το Αγίου Μακαρίου και άλλων Αγίων οι οποίοι θα εδραίει στην πίστη του Κέροντα και αγάπη να φτιάχνετε για πρεσβειώτητα τον Αγίο Πατέρα που ακούσατε εν ολίγης προηγουμένως να μας αξιώσει της Βασιλείας του Βαδίου.